χαιρετάτε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Ελένη Νικηφόρου και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Παρακτική είναι η μαρτυρία της δίδυμης αδερφής της 32χρονης Κατερίνας, η οποία φέρεται να στραγγαλίστηκε από τον ίδιο της το σύζυγο και πατέρα των δύο μικρών παιδιών τους το μεσημέρι της Δευτέρας στη Σιτία. Όπως αναφέρει η αδερφή της 32χρονης, οι απειλές και τα περιστατικά ξυλοδαρμού από τον 36χρονο φερόμενο ως δολοφόνο ήταν συχνά. Ενώ την ίδια στιγμή ο αδερφός της άτυχης Κατερίνας εξαπολύει ιδρυμή κατηγορός την αστυνομία που, όπως λέει, είχε αδιαφορήσει. Μπείτε στο neakrete.gr και διαβάστε τα αναλυτικά ρεπορτάζ. Στέγη σε μια πενταμελή οικογένεια αναζητεί το Συνδικάτο Οικοδόμων Ηρακλείου, καθώς η αδυναμία τους να πληρώσουν το ενίκιο μέχρι να βρει δουλειά ο πατέρας έφερε και την έξωση από τον ιδιοκτήτη του σπιτιού. Το ένα από τα τρία παιδιά της οικογένειας μάλιστα είναι άτομο με ειδικές ανάγκες. Πληκτρολογήστε neakrete.gr για να διαβάσετε πώς μπορείτε να βοηθήσετε. Ανοίγει η πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού. Το επίδομα θα καταβληθεί με τις ίδιες προϋποθέσεις όπως και το 2018 και στο ίδιο ύψος ποσού. Ενώ η πρώτη διμηνιαία δόση για τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο του 2019 θα καταβληθεί περί τα τέλη Μαρτίου σε όλους όσοι έχουν υποβάλει αίτηση μέχρι τις 26 Μαρτίου. Για περισσότερες ειδήσεις από την Κρήτη, την Ελλάδα και τον κόσμο, πληκτρολογήστε neakrete.gr από το κινητό, τον υπολογιστή ή το τάμπλετ σας. neakrete.gr. Η ενημέρωση στα χέρια σου.